Netflix και μπισκότα. Μήπως καλύτερα πατατάκια. Μήπως και τα δύο. Αχουμάνετα. Μήπως είναι πολύ. Μήπως να μιλήσουμε για ετικέτες και για μερίδες. Ναι. Για πάμε. Κουζίνα, φίλε. Λοιπόν, τι έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Ψωμάκι. Γιατί όμως να διαλέξεις αυτό το ψωμί ή να μην διαλέξεις αυτό το ψωμί. Τι θα κοιτάξω εγώ σε αυτό το ψωμί. Α. Πόσες θερμίδες έχει ανά μερίδα. Β. Πόσους υδατάνθρακες και ζάχαρα έχει, γιατί μιλάμε για έναν υδατάνθρακα. Και Γ. Τα προϊόντα που το έχουν φτιάξει. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον υδατάνθρακα, προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, των 5 θερμίδες αναφέτα. Λίγο αυξημένο. Επίσης, αναφέτα έχει 20,1 γραμμάρια υδατάνθρακα. Και τα ζάχαρά του είναι 1,7. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Όμως, πάνω που θα δείτε τα ingredients, έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν τα ξέρω καν. Οπότε ουσιαστικά η ετικέτα ψηλά που γράφει τα συστατικά είναι πάρα πολύ βασικό να την κοιτάμε. Κιναρά, θα το αγοράζεις αυτό το ψωμί εσύ, το βάζεις σπίτι σου? Δεν θα το βάζα σπίτι μου. Ο λόγος είναι α, γιατί περιέχει πολλά συστατικά τα οποία δεν γνωρίζω και όλα είναι ζάχαρες και έλαια. Και Β, γιατί περιλαμβάνει αναφέτα πάρα πολλά ζάχαρα. Που δεν το θέλουμε αυτό. Δηλαδή από εκεί που μιλάμε για ένα ψωμί, φτάνει ένα γλυκό τελικά. Φάει μπισκότο. Φάει μπισκότο. Ούτε εγώ θα τα αγόραζα, κυρίες και κύριοι, γιατί μου αρέσουν και πολύ τα ζυμαρικά. Καταλαβαίνω. Οπότε μείνουμε λίγο στον υδατάνθρακα. Λοιπόν, μεγάλη παγίδα που γίνεται. Έχω ένα πακέτο μακαρόνια. Κάθε νοικοκυριό έχει ένα πακέτο μακαρόνια. Το παίζουμε και ντίβες είναι και μαύρα, λοιπόν. Έχω ένα πακέτο κουσκούς. Και έχω και ένα πακέτο ριζότο. Πολύ βασικά για κάθε σπίτι. Να κάνουμε λίγο σύγκριση. Η ετικέτα αυτού εδώ πέρα στα 100 το έχει μόνο μαγειρεμένο. Κοίτα τώρα άλλη παγίδα να δεις. Η διαφορά με τα υπόλοιπα, όσον αφορά το κουσκούς και το ριζότο, είναι ότι τα περιέχουν αμαγείρευτα, ομά, μη μαγειρεμένα, μη βρασμένα. Οπότε πάλι πρέπει να κοιτάς την ετικέτα για το τι λέει. Γιατί και η σύγκριση πρέπει να γίνει ή μαγειρεμένο με μαγειρεμένο ή αμαγείρευτο με αμαγείρευτο. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχουν τίποτα μέσα βιομηχανικό, δεν έχουν περίεργες ζάχαρες, δεν έχουν τίποτα. Είναι καθαρός υδατάνθρακας, γι' αυτό το ονομάζουμε και καθαρός, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο επί της 100, είναι ακριβώς όπως είναι. Σε μολύνα είναι αυτό. Σε μολύνα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και έχουμε και σύταρο. Ή αλλιώς. Κόλυβα. Κολυβάκια. Δεν σου λέει καθόλου ρε φίλε αν είναι μαγειρεμένο ή αμαγείρευτο. Πέρα 100 σου λέει και τρέχα γύρευε. Ενδιαφέρον. Οπότε τι κάνουμε στον υδατάνθρακα, κοιτάμε τι περιεκτικότητα στην υδατάνθρακα έχει και τι περιεκτικότητα στη ζάχαρη. Για πούμε αυτό έχει ένα γραμμάριο ζάχαρη στα 100. Αυτό εδώ πέρα έχει 0,6, ήταν τα μακαρόνια. Πάμε στο κουσκούς το οποίο έχει 1,8, αλλά και πάλι δεν κάνει σύγκριση αυτά που είναι μαγειρεμένα με αμαγείρευτα. Αυτά είχα να πω εγώ για τους υδατάνθρακες. Και περνάμε στην πρωτεΐνη. Δύο πακέτα γαλοπούλα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα. Σου λέω ότι είναι γαλοπούλα, θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά light φαντάζομαι, okay. Τι θα δεις στην γαλοπούλα πρώτο? Πρωτεΐνη. Επίσης, τι συστατικά έχει, γιατί δεν είναι μόνο γαλοπούλα, έχει μέσα και άλλα πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η πρωτεΐνη αναμερίδα που είναι 3 φέτες γαλοπούλα, είναι 3,7 γραμμάρια. Δεν είναι και τόσο υψηλή. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για κρέας. Όμως, τι θέλω να προσέξετε εδώ πάρα πολύ, τα συστατικά που γράφει από κάτω. Εδώ γράφει κάποια συστατικά. Τι είναι αυτά? Chicken, κοτόπουλο, 83%. Που είναι πάρα πολύ λίγο αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για πρωτεΐνη, έτσι. Και μετά έχει νερό, έχει ένα potato starch, δεν ξέρω καν τι είναι, έχει αλάτι και έχει και διάφορους σταθεροποιητές. Δεν το θέλουμε αυτό, οπότε δεν είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρωτεΐνη. Και σαν αλάτι έχει 0,27 γραμμάρια. Δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά για 3 φέτες είναι και αρκετό. Και πάμε να δούμε αυτήν εδώ πέρα τη γαλοπούλα. Κοτόπουλο βασικά. Σε αυτό εδώ πέρα, η μερίδα έχει 13,2 γραμμάρια πρωτεΐνη. Που σημαίνει ότι πολύ καλύτερο, έτσι. Και εκτός από αυτό θα δείτε πάνω-πάνω στα συστατικά του ότι έχει 98% κρέας. Βλέπουμε ότι προσεγγίζει το 100%. Έχει λίγο αλάτι. Και λίγη δεξτρόζη. Οκ, δεν είναι πολύ άσχημο. Και τελευταίο, αλάτι έχει 0,71 γραμμάρια. Εδώ πέρα λίγο μας τα χαλάει, αλλά θεωρώ ότι αν θέλεις να φας κάτι το οποίο είναι ποιοτικό, θα πήγαινα σε κάτι τέτοιο. Οπότε, παιδιά, αγοράζουμε βλέποντας τα συστατικά πίσω, έτσι. Όχι απαραίτητα μόνο τις θερμίδες, κοιτάμε και τα συστατικά. Και αυτό παίζει να έχει και διαφορά στη τιμή, ρε Σινίνα, δεν έχει διαφορά. Εννοείται. Σίγουρα έχει διαφορά στη τιμή, γιατί αυτό είναι πολύ πιο ποιοτικό. Αλλά γενικότερα, όταν θέλουμε να τρώμε σωστά, ενδεχομένως να χρειαστεί να πληρώσουμε και κάτι παραπάνω. Σίγουρα. Τι άλλο έχει κάθε νοικοκυριό? Δημητριακά. Ναι. Δημητριακά, λοιπόν, τι ωραία, τα παίρνουμε όλοι, τα ταΐζουμε στα παιδιά μας, τα τρώμε κι εμείς. Τελεώ, νόστιμα.
Υπάρχουν διαφορές. Well, υπάρχουν διαφορές. Αυτά εδώ πέρα έχουν ακριβώς τα ίδια γραμμάρια. Είναι τα 375 και οι δύο συσκευασίες. Και οι δύο συσκευασίες είναι περίπου παρόμοιες. Περίπου. Είναι της ίδιας εταιρείας. Μεγάλη παγίδα. Παίρνεις εδώ πέρα, κοιτάς τη μεριδούλα σου. Εδώ πέρα θα το πάμε μερίδες. Okay. Κοιτάς τη μεριδούλα σου σε αυτό εδώ το κουτί. Και η μεριδούλα σου λέει ότι τα σάκχαρα εδώ πέρα για κάθε μερίδα είναι 7%. 30 γραμμάρια είναι μία μερίδα, έτσι. Το κοιτάς λοιπόν στο άλλο εδώ πέρα, στα 30 γραμμάρια για κάποιο λόγο είναι 13%. Μα καλά, πώς γίνεται το ένα να είναι 7 και το άλλο να είναι 13%, όταν στα 100 γραμμάρια αυτό έχει 25 ζάχαρα και αυτό εδώ πέρα έχει 25 ζάχαρα. Κάτι γίνεται εδώ, 25%, αλλά όταν παίρνεις τη μερίδα αυτό έχει 13 και αυτό έχει 7. Άλλη παγίδα, κυρίες και κύριοι, που κοιτάς τις ετικέτες. Αυτό εδώ πέρα έχει 13, γιατί το μετράει μαζί με το γάλα που θα βάλεις στον μπολ. Λες και κάθεται να στο μετρήσουμε το σταγονόμετρο. Τι θα ρίξεις στον μπολ. Ενώ αυτό το μετράει και καλά χωρίς το γάλα. Και τρέχα γύρευες για να βάλεις το γάλα μόνο σου. Anyway. Εσύ ποιο θα διάλεγες και γιατί. Αν πήγαινα με βάση θερμίδες και η δίαιτά μου ήταν υποθερμιδική και δεν με νοιάζε τίποτα άλλο. Αυτό σου έχει τις λιγότερες. Αν το πήγαινα με βάση, ήμουν ας πούμε διαβητική, είχα τάσεις σε καρδιακές παθήσεις. Yes. Good. Θα πήγαινα με βάση τη ζάχαρη που έχουν, που ουσιαστικά έχουν την ίδια ζάχαρη και τα δύο. Λοιπόν, παρόμοια, διαφορετική ετικέτα, επειδή απλά το ένα είναι μετρημένο μεγάλα και το άλλο όχι. Να δώσουμε πάσα για άλλο προϊόν λοιπόν. Oh yes, και τι άλλο θα είναι αυτό, πέρα από ketchup. Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ πέρα μια αγαπημένη εταιρεία, είναι η Heinz. Τι θα κοιτάξετε εδώ πέρα, μιλάμε για μία σος, δεν θα το παρακάνουμε, δεν θα βάλουμε πάρα πολύ στο φαγητό μας, αλλά ας κοιτάξουμε τις θερμίδες, αναμερίδα είναι 15 θερμίδες. Εδώ πέρα θα δείτε ότι οι υδατάνθρακες είναι 3,5 γραμμάρια αναμερίδα, που είναι τα 15 γραμμάρια, και τα 3,4 είναι ζάχαρα, δηλαδή τι μου λέει αυτό, τι έχει πάρα πολύ ζάχαρη, οκ. Okay. Και θα δείτε ότι στα συστατικά έχει και πολύ ζάχαρη, και αλάτι και διάφορα άλλα που πάλι δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Οπότε αυτή εδώ πέρα η ketchup ίσως δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Σε αντίθεση όμως με αυτήν εδώ την εταιρεία, η οποία βέβαια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, θα δούμε τη διαφορά ότι στα 15 γραμμάρια, παρόλο που ο υδατάνθρακας είναι ίδιος με τη Heinz, έχει 2,7 γραμμάρια ζάχαρα, οπότε έχει μειωμένη ζάχαρη και αυτό είναι καλύτερο για εμάς. Και επίσης θα δείτε ότι στα συστατικά που περιέχει δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές, όμως σε τι θα πας, σε κάτι το οποίο έχει περισσότερη ζάχαρη ή σε κάτι που έχει λιγότερη ζάχαρη, μάντεψε, στη λιγότερη ζάχαρη, γιατί κατά τα άλλα δεν έχουν πάρα πολλές διαφορές. Αυτό καταρρύπτει το μύθο, ρε Σινίνα, που είπαμε πριν ότι κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά και έχουν τους λόγους με τη γαλοπούλα, θυμάσαι. Ναι. Γιατί η γαλοπούλα ήταν πολύ πιο ακριβή η καλή γαλοπούλα από την κακή γαλοπούλα. Ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό. Σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Στο περίπου. Στο περίπου. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι τώρα τα ανθρακούχα ποτά. Να το πω έτσι, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε και διαφήμιση. Λίγη σκόνη έχει αυτό, βέβαια. Είναι επειδή είναι από τον καιρό του Νόε, δεν πρόκειται να το πιω ποτέ. Κατάλαβες γιατί δεν πρόκειται να το πιω ποτέ, γιατί αυτό είναι το ίδιο προϊόν. Το οποίο έχει ζάχαρη, είναι ένα tonic και αυτή είναι η version του. Το τι ωραία που το είπα. Αυτό είπα πολύ καλά. Αυτή είναι η version του που δεν έχει ζάχαρη. Οπότε το θέμα είναι με τι γίνεται και με τις θερμίδες. Αυτό εδώ πέρα ένα ποτήρι έχει 53 και αυτό εδώ πέρα ένα ποτήρι έχει 5. 53 ένα ποτήρι, 5 ένα ποτήρι. 12 γραμμάρια ζάχαρης και αυτό ένα ποτήρι έχει 0.